Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με Food Birthday Content Χθες είχαμε ένα μικρό ρεπό γιατί όπως είχα υποσχεθεί θα έπρεπε να έχουμε το, το βίντεο από το pack opening που κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή Εσείς αυτό τώρα το βλέπετε αυτή την Παρασκευή Το βίντεο την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε κάνει το pack opening που βγήκε η Team 1 για το Food Birthday Βγήκε χθε Ρόι, δεν είδατε γνώμη από μένα, αλλά θα την ακούσετε σήμερα. Μαζί με τον παίκτη που θα βγει σήμερα, τα leak λένε Ζερβίνιο. Έχω ακούσει κάτι καλύτερο, το οποίο δεν ακούγεται πολύ για leak, η αλήθεια είναι. Οπότε, μάλλον Ζερβίνιο θα έχουμε. Δηλαδή, το έχω φάει αυτό το μικρό spoiler και προφανώ το λέω και στο βίντεο γιατί εσεί το βλέπετε αφού έχει βγει το SBC. Άρα, ξέρετε τι έχει βγει. Θα κοιτάξω τέτοιο γιατί ξέρω το leak και πάνω απ' όλα αυτό θα είναι. Ναι. Και το leak επιβεβαιώνεται, η αλήθεια είναι. Αυτό έχουμε. Λοιπόν. Ε, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τις κάρτες γιατί, και λέω κάρτε γιατί, όπω είπαμε, θα πούμε και για τον Ρόι. Ο Ρόι βγήκε χθε. Μια κάρτα η οποία είναι αγαπητή στο community σε όλα τα FIFA σχεδόν. Ε, και πολύ usable στα περισσότερα FIFA. Τώρα αρχίζει και δεν έχει πολύ usability γιατί και εκείνο έχει πέσει αρκετά λόγω των τραυματισμών κτλ. στην πραγματική ζωή στο ποδόσφαιρο. Αλλά αγαπητή φιγούρα ο Royce και αγαπητή κάρτα. Και τα πάντα γενικά έχει πολλά θετικά. Πάρα πολύ ωραίο SBC. Του δώσαν τα 5 skill moves. Αυτό είναι το upgrade. 4-4 έχει κανονικά. 5-4 έχει τώρα. High medium. 5-11. Και stats πραγματικά γεμάτα. Παντού είναι καταπληκτικό. Έχει πολύ καλό pace. Έχει πολύ καλό shooting. Έχει πολύ καλό passing. Έχει πολύ καλό dribbling. Έχει πολύ καλό φύζικα. Δηλαδή και 85 strength θα έχει και stamina. Έχει, έχει τα πάντα. Βέβαια δεν, έχει, δεν είναι η ακραία-ακραία κάρτα. Δηλαδή δεν έχει ακραίο pace. Το pace του είναι Σωστό, είναι καλό. Δεν είναι ακραίο, δεν είναι 95-96, είναι 91. Είναι καλό. Το shooting του δεν έχει κάτι το οποίο είναι κοντά στο 99, ξέρω, δεν είναι 95-96 το finishing ή το attacking position, αλλά είναι όλα στο 90-91, το οποίο είναι καλό. Επίσης και το passing, επίσης και το dribbling. Δηλαδή η κάρτα κυμαίνεται εκεί. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, μια πάρα πολύ γεμάτη και all-around κάρτα επιθετικά. Ε, και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο dub μαζί με τον Vidal. Είναι τα δύο καλύτερα SBC που έχουμε δει μέχρι τώρα, δηλαδή τα πιο high-end SBC κιόλα. Και πιστεύω και στον Vidal και στον Royce η EA έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ε, τιμολογώντα του στα SBC. Θεωρώ ότι είναι fair price. Είναι γερμανό, είναι στην Dortmund 84, 85 με τη και 87. Νομίζω ότι είναι αρκετά fair το price για τον Royce. Μιλάμε για τον Royce, μιλάμε για μια κάρτα η οποία έχει πολύ πολύ δυνατά stats επιθετικά από τις καλύτερες κάρτες έχει 5 skills που είναι full meta και είναι και ωραίος, έχει και unique body type νομίζω είναι ένα fair price εδώ πέρα και αν αγαπάτε πραγματικά το ωραίος μπορείτε να το κάνετε επίση. το καλό είναι ότι έχετε και το χρονικό περιθώριο να τον κραφτάρετε, δηλαδή 14 μέρε και πάλι μα δίνει αρκετέ ημέρε η και μπορείτε να δείτε και τι SBs θα βγουν και μετά να το κάνετε το ROIS. Και εδώ υπάρχει ένα αρκετά καλό πλεονέκτημα. Ε, οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο win αυτό το SBC. Γενικά το promo πάει καταπληκτικά και αναμένουμε σήμερα να δούμε και την ε, Team 2. Μην ξεχνάτε, τώρα που βλέπετε το βίντεο, στις 7 η ώρα έχω εγώ live stream στη σελίδα GAD στο Facebook. Το link είναι στο description, μπείτε δείτε το, όσοι δεν έχετε κάνει follow, ελάτε ακολουθήστε μας να μην χάνετε και εκεί το content που δίνουμε στα live streams. Και σήμερα θα έχουμε πολύ δυνατό content γιατί καινούργια ομάδα, pack opening γιατί κρατάω packs, ε, θα ανοίξουμε και δικά σας packs, οπότε αν έχετε δικά σας packs και τα έχετε κρατήσει μπορούμε, μπορείτε να κάνετε share play και να σας τα ανοίξω on stream οπότε το παρασκευιάτικο γενικά stream με το content έχει πάρα πολύ hype είναι ωραία τα πράγματα, οπότε περάστε μια βόλτα αν θέλετε λοιπόν και πάμε τώρα να δούμε τον Food Birthday Zervinio βλέπω ένα segment, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά γιατί καταλαβαίνω και εκείνο ότι είναι μια ομάδα, εντάξει, είναι στη σέρια η Parma έχει κάποια links, soft links έχει και strong βέβαια με τον Ροικίν. Ε, με τον Τρογκμπά. Ε, ε, λοιπόν, εξωτερικά η κάρτα φαίνεται ok. Αυτό που δεν μου αρέσει πολύ γιατί μιλάμε τώρα για μια κάρτα η οποία θα παίζει στα άκρα, αν είναι να παίζει κάπου. Ε, βλέπω ότι το dribbling δεν είναι κάτι κρύο. 88 το dribbling τώρα σε μια τέτοια κάρτα θα ήθελα κάτι σε 90-91 μαζί με το pajama να φαίνεται έτσι. Ακρίως. Θεωρώ, χωρί να δω, κάνω ένα, ένα prediction ότι θα έχει 5 skills. Και είναι και αυτό που θέλω να δω, γι' αυτό κάνω αυτό το prediction, γιατί τουλάχιστον αυτή την κάρτα, αν θέλετε να την χρησιμοποιήσει στα πλάγια, να έχει 5 skills και να, έτσι, να δημιουργεί καταστάσει. Βλέπω 85 passing, 85 shooting, δεν είναι άσχημη. Πέρυσι είχε βγει στο ίδιο πρόμο, στο Football Birthday, είχε βγει flashback Zervinio μαζί με flashback Ezvine και οι δύο είχαν 3-3. Τα, τα SBC, SBC του ήταν πάρα πολύ dead. Για να δούμε. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε το pace είναι ακραίο. Το pace είναι ακραίο. Στο shooting έχει ακραίο attacking position. Το οποίο είναι πολύ unpopular. Δεν το περίμενα Και 87 finishing. Περίμενα παρακάτω να σα πω την αλήθεια. Ε, στο finishing περίμενα να έχει λιγότερο. Ε, μακάρι να ήταν βέβαια ανάποδο να, να έχει κανένα 95 finishing ή να έχει shot power και το shot power θα ήταν ωραίο. Το shooting του είναι ok. Περίμενα χειρότερο shooting να σα πω την αλήθεια. Ε, το dribbling του με ενοχλεί λίγο η αλήθεια, είναι το balance τώρα γενικά είναι μόνο καλό, το, το agility είναι ακραίο το agility το ανεβάζει πάρα πολύ το dribbling και όλα τα υπόλοιπα είναι στη μετριότητα 85-85-87 δηλαδή και το dribbling το 88 που δείχνει η κάρτα το dribbling είναι πολύ... είναι ψιλο fake δηλαδή το dribbling δεν είναι 88 είναι κοντά στο 86 με 87 βάσει τον υπόλοιπο status που έχει το dribbling αλλά το 98 το το ανεβάζει πάρα πολύ, Στάμινα έχει 86 είναι κομπλέ, εντάξει μια κάρτα η οποία είναι σε φάση μαγκαλά. Απλά τη δίνουμε λίγο παραπάνω σημασία, επειδή δεν είναι. επειδή δεν είναι CB, δεν είναι αμυντική κάρτα. Είναι επιθετική, οπότε υπάρχει πιο πολύ hype όταν υπάρχει επιθετικό. Και επίση από μόνο του βλέπουμε ότι είναι πιο φθηνό του μαγκαλά, γιατί ο μαγκαλά ήταν μια κάρτα και αυτό για ένα segment. Και βγάλαν δύο segment και τη δύο segment. 83 και 85 δηλαδή κάπου όπα. Όσο κάνει ο Παλάσιο, δηλαδή έκανε ο μαγκαλά. Δεν έχουν το ίδιο impact, νομίζω αυτέ οι δύο κάρτε. Για να δούμε λοιπόν τον Ζερβίνο. Ε, Τρέιτ δεν έχει. Τα stats του τα είπαμε, για να δούμε τι ζητάει ο Ζερβίνιο. Που λογικά θα τον κάνουν σχεδόν όλοι γιατί με ένα segment θέλει 85 άρα team of the week. Ε, άμα έχει duplicates και τα λοιπά, τον κάνει 85. Πάλι το θεωρώ πολύ. Πάλι το θεωρώ πολύ, να σου πω την αλήθεια. 85 με team of the week. Αλλά εντάξει. Εντάξει, ένα segment είναι με ένα segment κάνει μια κάρτα. Ε, whatever. Whatever θα πω εγώ. Δεν είναι κάτι το πολύ ακραίο. Ένα SBC το οποίο θεωρώ υπάρχει για να πούμε ότι βγάλαμε και σήμερα SBC. Ε, αλλά δεν είναι, άσχημο, δεν είναι άσχημο. Για μια ομάδα, αν έχει ερεία, αν δεν έχει του πολύ ακραίου παίκτε στην ομάδα σου, αν έχει αρχίσει πρόσφατα και δεν έχει κάτι τρελό ε, στην ομάδα σου, χωρέ Εντάξει, είναι και τα links βέβαια λίγο περίεργα. Αλλά οκ. Okay, okay, Μπορώ να πω ψηλό αδιάφορη κάρτα. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω. Δεν, δεν, δεν με τρελαίνει εμένα προσωπικά. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Για τον Ζερβίνιο. επίσης όλο αυτό που. με τα. Ω, oh, food birthday party bug! food birthday party bug. Και από ό,τι φαίνεται, κάπως έτσι θα τελειώσουμε το σημερινό βίντεο. Κάπω έτσι θα τελειώσουμε το σημερινό βίντεο. Για έχουμε και μαρκή μάτσα Οπωσδήποτε, και έχουμε food birthday party bug. Το οποίο δεν είναι food birthday party bug. Έχει και road to the final. Έχει και record breakers. Έχει και team of the group stage. Έχει και food freeze. Headliners. Future stars. What if. Και αυτό μπερθεί. Επιτέλου βγάλαν τουλάχιστον του ΟNES του Watch. Δεν υπάρχουν ΟNES to Watch. Αλλά και πάλι εδώ μιλάμε για αρκετή τρασίλα. Μιλάμε για αρκετή τρασίλα και ζητάει και 84 με Team of the Week. Με ένα Team of the Week. Εντάξει λοιπόν. Οκ. Okay. Θα το κάνω και επανέρχομαι να το ανοίξουμε για να κλείσουμε το βίντεο. Ελπίζω όμορφα, ελπίζω με κάτι καλό. Γιατί άνοιξε και το primer Moments στο stream και φανταστείτε ότι δεν θα το δείτε σε βίντεο. Φανταστείτε πόσο κακό ήταν. Ε. Λοιπόν, το SBC είναι έτοιμο, η αλήθεια είναι ότι το Φόντερ το αυτή τη στιγμή Ρέει άπλετο γενικά στο Ultimate Team Και στο club μου η αλήθεια είναι Και ολοκληρώνουμε το Food Birthday Party Bag Food Birthday Party Bag που έχει άλλα 8 πρόμο μέσα μας με το Food Birthday Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση Για να δούμε, για να δούμε Θα πάρουμε κάρτα η οποία είναι Φόντερ Ή θα έχει κάτι τουλάχιστον usable μέσα. Θα θέλαμε κάτι usable, η αλήθεια είναι. Εδώ βλέπουμε το Food Birthday Party Pack και έχουμε άλλα 7 πολύ δυνατά packs. Έχουμε 2 Ultimate Packs, έχουμε 2 Mega Packs, 2 100K και ένα Rare Players Pack. Θα γίνουν και τα Marquee Matchups, θα γίνουν και άλλα πακετάκια. Σίγουρα θα κρατηθούν και άλλα πακέτα. Μέχρι αύριο, επενθυμίζω, στι 7 η ώρα που έχουμε live στη γνωστή σελίδα fb.gg κάθετο Gad κάθε Streams. Μπορείτε να το βρείτε, υπενθυμίζω, στην περιγραφή. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε. Food birthday party bag. Θέλω κάτι usable γιατί σήμερα άνοιξα το Prime or Moments και με έχει πικράνει. Όπως σας είπα δεν θα το ανεβάσω γιατί είναι άθλιο. Είναι Deco Prime. Έχουμε Walkout. Έχουμε τι, τι είναι αυτό Ολλανδία. LM. Bergwijn. Οκ. Okay. Okay. Future Stars Bergwijn. Future Stars Bergwijn, Είναι μια κάρτα η οποία την είχα χρησιμοποιήσει, την είχα αγοράσει και μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Είναι μια πολύ ωραία κάρτα, ειδικά για, ειδικά για Striker μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Είναι ωραία καρτούλα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο την παλεύει ακόμα με το meta. Αλλά είναι μια κάρτα η οποία τη δοκίμασε και πάει φανταστικά, μπορώ να πω. Και είμαι ευχαριστημένο. Είναι και 89 κάρτα. Είναι και μια usable κάρτα. Είναι dumb. Θεωρώ ότι είναι dumb και μπορείτε να μου το γράψετε και στα σχόλια. Αν είναι W ή όχι, γιατί από αυτό το pack γενικά υπάρχουν αρκετά L's και τα αποφύγαμε. Θεωρώ σίγουρα δεν είναι L, θεωρώ ότι είναι W. Λοιπόν, αυτά. Θέλουμε τον Bergman στο club. Κλείνουμε το βίντεο. Like αν σα άρεσε, μην το ξεχνάτε. Βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο. Subscribe αν δεν είστε γιατί θα ενημερώνεστε πιο εύκολα για τα νέα βίντεο που έρχονται στο κανάλι. Και αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.